Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω λεχθήκαν πολλά για διάφορα. Οπότε, εμένα θα μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ σε ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι ο κεντρικός άξονας για την πάταξη της διαφθοράς και αφορά εξ ολοκλήρου στο Γενικό Εισαγγελέα και στο βοηθό του. Λοιπόν, έρευνα που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Οκτώβρη έδωσε πολύ χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνη στην νομική υπηρεσία. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους χειρισμούς της νομικής υπηρεσίας. Γιατί άραγε? Η απάντηση είναι απλή και κρύβεται στα γεγονότα. Δεκέμβριον του 2019, από αυτόν εδώ το βήμα, είχα κάνει την εξής προφητική αναφορά. Ήταν πάλι συζήτηση των προϋπολογισμών. Συγκεκριμένα είχα πει, και το διαβάζω, «Προς ποιαν κατεύθυνση θα κινηθούν οι επιλογές του κυρίου Αναστασιάδη με την αφυπηρέτηση του Κώστα Κλειρίδη? Θα αναζητήσει ένα γενικό εισαγγελέα που θα υπηρετεί το δίκαιο και το δημόσιο συμφέρον ή ένα γενικό εισαγγελέα που θα καλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του και τον ίδιο?» Στη διάρκεια της θητείας Αναστασιάδη έχουν κατ' επανάληψη τεθεί θέματα για έρευνες που αφορούν σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Χρυσά διαβατήρια καταχρήσεις, ασυδοσία ως προς τη διεύρυνση του έθνους με Μαλαισιανούς, Σαουδάραβες, Κινέζους, Ρώσους και κάποια εξ αυτών με ποινικό μητρό. Τι θα θέσει λοιπόν ως προτεραιότητα ο ημέτερος Γενικός Εισαγγελέας? Να καλύψει την κυβέρνηση του, τον πρόεδρο που τον διόρισε, ή να προχωρήσει σε διώξεις? Και τι θα γίνει σε περίπτωση που θα κληθεί να διορίσει ερευνητική επιτροπή για να ελέγξει αποφάσεις που λήφθηκαν και με τη δική του ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο? Αυτό ακριβώς χρειάζεται ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος συστηματικά αρνείται να λογοδοτήσει στον λαό και τις πολιτικές δυνάμεις για να κυβερνάνε ενόχλητος. Ένα γενικό εισαγγελέα να τον θωρακίζει νυν και αΐ. Και εδώ κλείνει η αναφορά μου στους προϋπολογισμούς του 2019. Είναι λοιπόν δικαιολογημένοι οι πολίτες που δεν πιστεύουν ότι οι δύο εισαγγελείς θα κινούνταν ποτέ εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη? Μια μικρή δοκιμασία ήταν οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσότη. Αγνόησαν πλήρως τις αποκαλύψεις που καταγράφονται στο βιβλίο αυτό. Κύριοι συνάδελφοι, δεν με ενδιαφέρει πώς ο κύριος Δρουσότης εξασφάλισε την πληροφόρηση. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο χαρακτήρας του, ούτε ποιος είναι. Υπάρχει αλήθεια και τεκμηρίωση σε αυτά που γράφει? Σε έναν ευνομούμενο κράτος, ο εισαγγελέας θα το έψαχνε. Να τον δικαιώσει τον κύριο Δρουσότη ή να τον εκθέσει τον κύριο Δρουσότη? Σίγουρα δεν θα άφηνε να αιωρούνται τόσο σοβαρά ζητήματα που εκθέτουν το κράτος μας. Ο Μακάριος Δρουσότης ήταν άλλωστε ο πιο στένος συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη και μόνον αυτόν προσδίδει αξία στα γραφόμενα του. Επιπρόσθετα, θα έπρεπε και οι δύο εισαγγελείς να είχαν εξαιρεθεί από όλες τις υποθέσεις που αφορούν σε διαχείριση πορισμάτων και τα χρυσά διαβατήρια. Υπάρχει μείζον θέμα επί τούτου. Αν διαβάσει κανείς τις ενστάσεις στα προδικαστικά για την υπόθεση Al Jazeera, αυτό ακριβώς επικαλούνται οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Σύγκρουση συμφέροντος στο εξωτερικό, σύγκρουση συμφέροντος των δύο εισαγγελέων. Στο εξωτερικό είναι απόλυτα κατανόητη η έννοια. Στην Κύπρο κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και παριστάνουν τους θυγμένους, μάλιστα παραπονιούνται δεξιά-αριστερά οι δύο εισαγγελείς και σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, όταν τους μιλάς για το αυτονόητο. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει, η σχέση τους με τον Αναστασιάδη, η υπηρεσία τους στο Υπουργικό Συμβούλιο που ενέκρινε τις πολιτογραφήσεις, εγείρει μείζον θέμα αξιοπιστίας και αιτιολογεί την αμφισβήτηση από πλευράς των πολιτών και θα έπρεπε να δείχνουν κατανόηση και κάθε πράξη τους έπρεπε να ήταν για να αποδείξουν ότι λειτουργούν πραγματικά ανεξάρτητα. Απριόρι, οι πολίτες δεν πιστώνουν κανέναν πλέον σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει όλοι να αποδείξουμε. Και δεν έχουμε δει ακόμα δείγματα γραφής από την νομική υπηρεσία, ούτε για τα μικρά που αφορούσαν σε ημέτερους, ούτε για τα μεγάλα. Το μόνο που έχουμε δει είναι μαυρισμένα πορίσματα και μεταδόπιση ευθυνών στις διοκτικές αρχές. Α, θα πω και κάτι για τον κύριο Παπαθεοδόρου. Όταν έρχεται ο Γενικός Εισαγγελέας στη Βουλή και του τα φορτώνει και λέει ότι
Μα εγώ ό,τι μου βάλουν μπροστά μου κρίνω, συνεπώς φορτώνεις τις διακτικές αρχές, την αναποτελεσματικότητα, ο κύριος Παπαθεοδόρου μπορούσε να το απαντήσει. Από τη στιγμή που δεν του απαντά και σιωπά, να μην έχει παράπονο μετά αν του τα φορτώνουν. Αυτό που κράτουμε από την νομική υπηρεσία, επιπρόσθετα, είναι γνωματεύσεις που εμποδίζουν το έργο μας στο κοινοβούλιο, κύριοι συνάδελφοι, και θωρακίζουν εξουσίες ενός κατεστημένου που έπληξε τον τόπο. Γνωματεύσεις οι οποίες αμφισβητούνται από άλλους νομικούς που διαφοροποιούν την άποψή τους από αυτήν της νομικής υπηρεσίας. Όπως για παράδειγμα, η πρόταση νόμου που καταθέσαμε νοκοπευτές για να μην επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των υπουργών η εμφάνισή τους στη Βουλή και η κατάθεση στοιχείων. Η πρόταση κρίθηκε αναγκαία μετά από γνωμάτευση του κυρίου Σαββίδη πάλι, στον τότε Υπουργό Εσωτερικών τον κύριο Νουρίν, ο οποίος τραβώντας τη γνωμάτευση του εισαγγελέα, μας είπε ότι μας έκανε και χάρη που ήρθε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου σε σχέση με τα διαβατήρια. Εμείς όμως, ακόμα και αν ο εισαγγελέας διαφωνεί, έχουμε υποχρέωση να προχωρήσουμε, να στείλουμε την πρόταση στην Ολομέλεια και να αναλάβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την ευθύνη για την όλη έκβαση, αν ψηφιστεί. Στο κάτω-κάτω, ας αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο. Αλλά δεν μπορεί, κύριε συνάδελφοι, να εγκλωβίζεται το κοινοβούλιο από μία ανεκφραστή σαν άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, που μπορεί να είναι και λαθασμένη, όπως έγινε και στο παρελθόν. Θυμάστε με το θέμα της μεταβατικής περίοδου των δικαστών. Ήταν αντισυνταγματικό, μας έλεγε. Οι δικαστές το δέχτηκαν όμως. Συνεπώς, είναι η άποψη του, όπως έλεγε κάποτε και ο Ιωνάς Νικολάου, για να θυμηθούμε και τον Ιωνά. Αυτόν είπε ο κύριος Ιωνάς Νικολάου. Είναι η άποψη του εισαγγελέα. Και τον επικαλούμε τώρα και το επαναλαμβάνω. Και μέσα σε αυτόν τον περιβάλλον αμφισβήτησης προκύπτει και το μείζο θέμα του ανέλεκτου του Γενικού Εισαγγελέα, η κορονίδα της αδιαφάνειας. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε σε λογοδοσία και διαφάνεια για πάταξη της διαφθοράς, θα πρέπει την ίδια ώρα να κατανοούμε ότι το ανέλεκτο του Γενικού Εισαγγελέα αντιτίθεται στις σύγχρονες τάσεις διεθνώς για διαφάνεια και λογοδοσία. Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα που συνηγορούν εναντίον του ανέλεκτου του Γενικού Εισαγγελέα και υπέρ της άσκησης αναθεωρητικού ελέγχου. Έναν, η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, είτε υπό τη μορφή δικαστικού ελέγχου, είτε υπό τη μορφή εσωτερικού ελέγχου. Δύο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η απουσία ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων των δημόσιων κατηγόρων, αναφορικά για παράδειγμα με τη μη δίωξη, δεν είναι αποδεκτή, κυρίως επειδή ενέχει υψηλών κινδυνών μη λογοδοσίας και συνακόλουθα αυθαιρεσίας. Τρία, την ανάγκη για λογοδοσία και δικαστικών έλεγχων των αποφάσεων του δημόσιου κατήγορου επισημαίνουν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΣΑ και η Επιτροπή Βενετίας Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τέλος, και άλλες χώρες της κοινοπολιτείας, όπως η Κύπρος, οι οποίες με την ανεξαρτητοποίηση τους συνέχισαν να εφαρμόζουν αρχές του αγγλικού κοινοδικαίου και πρόνοιες περί των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, παρόμοιες με αυτές του Κυπριακού Συντάγματος, άλλαξαν πνεύση στη βάση και δικαστικών αποφάσεων και εφάρμοσαν ήδη ελέγχους σε αυτές τις εξουσίες. Και τέλος, το σημαντικότερο που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Η απουσία άσκησης ελέγχου επί αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα παραβιάζει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ατόμων, τα οποία επηρεάζονται δυσμενώς από αυτές, όπως για παράδειγμα θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή συγγενών αυτών των θυμάτων. Να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε εκτεταμένη νομική μελέτη. Το συγκεκριμένο θέμα θα παρουσιαστεί σύντομα σε ημερίδα και προσωπικά είμαι έτοιμη να προχωρήσω με προτάσεις νόμου. Δεν θα σας πω τώρα ποια μορφή θα πάρουν για να προλάβω αντιδράσεις. Θα τις δείτε την ώρα που θα κατατεθούν. Και κάτι τελευταίο που αφορά όλους. Τον ερχόμενο Ιανουάριο η Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει δύο προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες. Η μία αφορά στον πρόεδρο τους υπουργούς, τους βουλευτές και οι άλλοι τους ανεξάρτητους αξιωματούχους. Οι δύο εισαγγελείς λοιπόν, επικαλούμενοι θέματα αξιοπρέπειας, λες και οι υπόλοιποι που θα συμμορφωθούμε με τον νόμο έχουμε περιορισμένη αίσθηση αξιοπρέπειας, θέλουν να αυτορυθμίζονται σε μια προσπάθεια αντάφτισης τους με τους δικαστές. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός του
δεν ανήκουν στο δικαστικό σώμα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και στο Σύνταγμα. Είναι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι και η προσπάθεια ταύτισης τους με τους δικαστές και οι λόγοι που επικαλούνται για να εξαιρεθούν από τις προτάσεις νόμου, ελπίζω να μην βρουν ανταπόκριση σε αυτόν τον κοινοβούλιο. Άλλωστε, η νομική υπηρεσία αποδείχθηκε ότι δεν είναι υπεράνω διαφθοράς. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση, κύριοι συνάδελφοι, ανάμεσα στο κράτος δικαίου και την ευρωστία μιας οικονομίας. Αν θέλουμε πραγματικά η Κύπρος μας να αποκτήσει μια εύρωστη βιώσιμη οικονομία, θα πρέπει να πολεμήσουμε τη διαφθορά και να διορθώσουμε εκείνες τις στρεβλώσεις που υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Γιατί οι πολίτες της Κύπρου θέλουν να ζουν σε μια εύρωστη οικονομικά, αλλά και ευνομούμενη χώρα. Καλή, καλά Χριστούγεννα, αλλά προπάντων καλούς αγώνες.